παλιότερα, σε προηγούμενο show που ήσασταν πάλι Κρητής, είχατε δηλώσει ότι μετά το τέλος υπήρξαν συναισθήματα στεναχώριας και έτσι κάπως απομονωθήκατε. Δεν νομίζω να γίνει το ίδιο και τώρα. Κοίταξε να δεις, τότε ήσουν πολύ μικρή, δεν θα θυμάσαι τι θα έχει γίνει. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε μια γενικότερη επίθεση και θετική και αρνητική, την οποία εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Οπότε προτίμησα να αποχωρήσω για λίγο, να ξαναβρω τον εαυτό μου και στη δεδομένη στιγμή για κάτι τέτοιο που μου άρεσε πάρα πολύ, με ξαναβλέπετε μπροστά σας. Περάσατε πρόσφατα και μία πόλη αυτή της μαμάς σας, συλληπιτήρια κιόλας. Είναι κάτι το οποίο μέσα από το show έτσι σας βοηθάει να απαλύνετε τον πόνο σας? Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να έρθει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου μετά από όλο αυτό το γεγονός. Τώρα γι' αυτό δεν έχουμε να πούμε τίποτα, γιατί είναι τόσο μεγάλο που τα λόγια είναι πραγματικά περίτα. Θα κάνετε μια συνεργασία σε ένα τέτοιο show μαζί με τον μπαμπά σας, την ίδια Κρητική Επιτροπή? Θα ήταν εκρηκτική, νομίζω. Πραγματικά. Ναι, γιατί είμαστε τόσο ίδιοι, αλλά και τόσο αντίθετοι. Θα δώσω πολλά φιλιά στην παρουσιάστρια σας, γιατί τη γνωρίζω από το προηγούμενο show, You Think You Can Dance. Ήταν στα παρασκήνια και μας βοηθούσε πάρα πολύ έντονα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή της. Πραγματικά και τον θυμάμαι και εγώ τον εκτιμούσα πάρα πολύ, γιατί ήμουν ένα κοριτσάκι τότε. Πόσο χρονών ήμουνα? 19-20, μόλις είχα πάει στη δημοσιογραφική ομάδα του Γρηγόρη και έπρεπε να καλύψω όλο αυτό για το πρωινό. Και πήγαινα εκεί από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τη νύχτα που τελείωνε. Να τραβάς, Όσοι παιδιά τότε. Έκανε όλο το backstage. Έκανε και τρελά νούμερα τηλεθέα στο μέλλον. Καλά, μιλάμε παιδιά, για 35 άρια. Ήταν ένα τεράστιο show. Δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτό. Ήταν πολύ πιο huge. Αλλά ο κύριος Μεταξόπουλος ήταν πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Πάντα με κύρος, έτσι βοηθούσε τους πάντες. Τον έχω μες στην καρδιά μου και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου και ό,τι καλύτερο εύχομαι και σε αυτόν. Πάντως το επίπεδο των χορευτών, επειδή η μητέρα μου είναι και καθηγήτρια χορού, δηλαδή η μητέρα μου είναι της Γκράχαμ, πολύ καλή. Καλή, δεν το ξέρω. Ναι, η μητέρα μου είναι πολύ καλή χορεύτρια. Δηλαδή χορεύε μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, τρομερή. Ξέρει πολύ καλά να κρίνει και μου λέει ότι το επίπεδο των χορευτών είναι εξαιρετικό. Μα τους βλέπεις